Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Και πώς βρέθηκες στο πάρκο με μια κοπέλα? Τι? Και μάλιστα αν ήταν επαγγελματικό το ραντεβού, γιατί από ό,τι έμαθα είχα ρεύκεστη στα μαλλιά της. Γιατί μου λες ψέματα, Νικόλα? Ο Δημήτρης εξαφάνισε τον Μάρκο για να μην μιλήσει στη Ρέναν και στο Φίλιππο. Ο Δημήτρης. Α, εμπάτε καλά. Ήταν η Άννα μου στο τηλέφωνο. Και Άννα. Όχι η Δύση. Η Ρωσίδα. Ναι. Και από πότε η Ρωσίδα πιάνεσαι στο κινητό σου τηλέφωνο? Ενδιαφέρεσαι για την καλή μου υγεία? Φίλιππε, εκτός από συνεργάτες, είμαστε και δύο πολύ καλοί φίλοι. Έτσι εμπίστευκα και εγώ. Ανευθύνεται ο Δημήτρης για την εξαφάνιση του Μάρκου. Πιθανότατα να ευθύνεται στο φιλαράκι του ο Άλεξ. Θα τα πει όλα. Τι να πει, ρε? Ξέρει, Άλεξ. Τώρα πια ξέρει τα πάντα για μένα και την οργάνωση. Εάν μιλήσει, θα με θάψουν ζωντανό. Να τον σώσω για να με καταστρέψει. Πειράξε τα Ρένα, ρε! Πειράξε τα μωρά μου! Μίλα, ρε! Μιλάτε, ρε! Τι έκαμε τα Ρένας! Τι έκαμε τα Ρένας! Αδόν είπε μου ο παππούς ότι να μείνετε για πάντα μαζί μας. Μαμά, να μείνουμε για πάντα? Να μείνουμε, αγάπη μου, για πάντα. Ελπίζω, δηλαδή. Ξέρω, με τον Κυριάκο νιώθω ότι να βρούμε μια άκρη. Να εντοπίσουμε και το Σπύρο και να λάμψει επιτέλους του διαλύθηκια. Δεν ξέρω, θέλω να λάμψει ποτέ τούτη η καταραμένη αλήθεια. Πρέπει, παπά, για να ξαναβρούμε σαν οικογένεια τη γαλήνη μας. Ο Σοφοκλής μου έχει τρελαθεί από την αγωνία του. Δεν φτάναν τα προβλήματα που έχει, χάθηκε και ο φίλος του. Μυστήρια πράγματα. Δηλαδή, Κατερίνα μου, υπάρχει περίπτωση να... Ναι, παππού, πέτω. Θα τον σκοτώσω, Παναγία μου, κόρη. Ούτε να το σκέφτομαι, θέλω, παππού. Το αυτοκίνητο τη σφάγαμε. Μην τρελαίνες. Τι? Της το κάναμε καλοκαιρινό. Γερός ήταν να αγοράσει καινούργιο. Αυτό ήταν μια προειδοποίηση. Η επόμενη φορά... Από αυτήν την οργάνωση πρέπει να τελειώνουμε μια και καλή. Δηλαδή, αν δώσει τα λεφτά. Προτιμώ να πεθάνω παρά να είμαι σκλάβο του, Μίτρη. Μίτρη, τη δικαίωση τη ζωή έχει το δικαίωμα να τη θυσιάσει, αλλά τη ζωή ενό αθώου, όπω τον Μάρκο, αν τον σκοτώσουν, είναι και τα δικά σου χέρια βαμμένα με αίμα. Έχω ένα σχέδιο. Τι σχέδιο? Θα δει. Είναι εμεί καμιά τρέλα τώρα. Εδώ που φτάσαμε, μόνο μια τρέλα μπορεί να μας σώσει. Να διοργανώνεται παιχνίδια κουκά. Κόρη, ως που πας, πελάτησκες. Λέλα μου. Είναι πολλά ωραία ιδέα.
μπορεί να φέρουμε και παραπάνω κόσμο. Δηλαδή, να το κάνουμε εδώ μέσα χαρτοπαιχτή και λέσχη. Λέλα μου, ξέρεις πόσες γυναίκες ξεπερνούν τη μοναξιά τους παίζοντας κουγκά. Αυτό είναι αλήθεια, άντρη, αλλά όχι όταν παίζουμε με λεφτά. Καλά, δεν έχει τίποτε άλλο να κάνετε, δηλαδή, εκτός που το χαρτί. Ναι, extreme sports, ο περίπατη στη φύση, ορειβασία. Σιγά, σιγά, που είναι σκαρφαλώνω πάνω στα κατσάβρακα, σαν να και είμαι αγρίνο. να ασχοληθείτε με τη χειροτεχνία. Να κάνετε σμιλή. Λέλα, έχει γυναίκες, μάνα μου, που δεν τους αρέσει να κεντούν πετσετάκια. Να πάτε σινεμά. Να πάτε να δει μια παράσταση στο θέατρο. Θέλεις παρέα και λεφτά για να τα κάνεις του τα ούλα. Ναι, αλλά και για τα χαρτιά χρειάζονται λεφτά, άντρη μου. Ναι, αλλά μπορεί και να κερδίσεις. Άντρουλου, έχει τόσα πράγματα που μπορείς να κάνεις άμα θέλεις. Γιατί μόνο να χαρτοπέζεις. Δεν μας αρέσκουν, ρε παιδί μου, εμάς άλλα πράγματα. Δεν τα θέλουμε. Οι νέες μου φιλενάδες σε μόνες τους και για να ξεπερνούν τη μοναξιά τους θέλουν να παίζουν γκουγκά. Ναι, Αντρουλού μου, αλλά εσύ δεν είσαι μόνη σου. Και ας συνεχίσεις έτσι, να μείνεις μόνη σου. Επιτέλους, να τελειώνει μια μόνο αρχίτερα του το μαρτύριο. Ποιο μαρτύριο, μάμα? Τούτον του γάμου. Μόλις πιάσει την κληρονομιά ο Γιορδάνης μου, να χωρίσουν αμέσως. Ανά μου, αν και αρχίσαμε τις διαδικασίες για την περιουσία, δεν μπορώ να χωρίσω με την Άννα. Γιατί? Τι γιατί, ρε, μάμα? Πρέπει να μείνουν παντρεμένοι μέχρι η κοπέλα να πιάσει την υπηκότητα της. Πελάνε, είχαμε και πελάνε, αγωνιστήκαμε. Τι σε πείραξε το πλάσμα σαν σπίτι του? Πειράζει με η ρε, ό,τι υπάρχει. Ανοίω εγώ. Κατερίνα. Γεια. Yeah. Συγγνώμη που ήρθατε έτσι απρόσκλητη. Έλα μέσα, Κατερίνα. Γεια σου, Άννα. Γεια σας, κύριε Γιορτάνη. Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά, Κατερίνα. Εσύ δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Τι συμβαίνει? Ίσως τίποτε νέα από τον Μάρκο? Κανένα νεότερο, νόη. Εγώ μόλις τώρα μίλησα με τον Σοφοκλή. Του είπε μου ότι έμαθε από έναν αστυνομικό ότι ευρέθηκε η μοτόρα του Μάρκου κοντά στο σπίτι του Δημήτρη. Του Δημήτρη, τι σχέση έχει ο Δημήτρης με αυτήν την ιστορία? Ναι, νομίζω μεγάλη. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Εφοούμαι για του ταούλα, αλλά είχα εμπιστοσύνη του Μάρκου. Δεν ξέρω ότι κινδυνεύει. Και τώρα νιώθω τύψεις που έντονα σταμάτησα. Δηλαδή, μπορεί πίσω από την εξαφάνιση του Μάρκου να βρίσκεται ο Δημήτρης? Πολύ πιθανόν. Γαβριέλα, φοβούμαι πάρα πολλά. Κι εγώ. Αδόνη μου, να φάεις, έχεις σκοπό να με παιδεύτης πολύ ώρα. Δεν μου αρέσει. Φάε το γεύμα μου και μετά από το σχολείο να πεινάσεις. Ένα γλώσσο σοκολάτα. Με τις σοκολάτες δεν μεγαλώνεις, Λεβέντη μου. Για να γίνεις παλικάρι και ψηλός, πρέπει να φάεις το αυγό σου. Γιάξ. Αντζέλα μου, πού είναι η Βαλεντίνα? Έφτιαξε να πάει σχολείο. Γιατί, αγαπη μου, είναι αρρωστή? Όχι. Καλό, γιατί θέλει να πάει σχολείο, αγάπη μου. Εθυμωμένη. Και ο λόγος που εθυμωμένη ποιος είναι? Επειδή μας έπιασε ο παπάς. Έπιασε με εμένα, αγάπη μου, ο παπάς. Έπιασε με εμένα και είπε μου ότι είσαι κάτι δουλειά και να λέμε εσόντων τις μέρες. Γιατί μας τηλεφώνησε εμάς? Αγάπη μου, επειδή δεν μπορούσε. Αλλά ξέρεις τι μου είπε, είπε μου να σας πω ότι σας αγαπά πάρα πολλά και ότι μόλις έρθει, να έρθει αμέσως να σας δει. Εντάξει. Πότε? Αντζέλα μου, πετάχτου πάνω. Παιδείς Βαλεντίνας να έρθει κάτω βλή ώρα, γιατί είναι σωστό να χάνει το σχολείο έτσι. Εντάξει τώρα. Και ο παπάς? Ο παπάς, είπαμε, να έρθει. Και έχει μια δουλειά τώρα. Μόλις τελειώσει που η δουλειά του, θα έρθει που είναι μεσό. Και θα σας πιάσει όλους μαζί και να πάτε μια ωραία εκδρομή. Στα Σόνια? Ναι, αγάπη μου, στα Σόνια. Και εμένα? Ναι. Αφάει ούλον το αυγό σου και εσένα. Άτε. Νικόλα, ήθελα να σου ζητήσω κάτι.
Αν μπορώ να βοηθήσω. Μπορείς. Βασικά είναι η ειδικότητά σου. Από πού? Θέλω να αναλάβεις το διαζύγιο μου. Αποφάσισες το οριστικά. Είναι τελειωτικό. Κοίταξε, εγώ θα σου λέω να το ξανασκεφτείς, γιατί το είσαι αποφάσισες, δεν πρέπει να παίρνονται διαστήλα. Ούτε να χρονίζουν όμως. Μαρία μου, μπορείς να μιλήσεις όσο χρειάζεσαι και όσο χρόνο θέλεις για να σκεφτείς. Όχι, παιδιά. Ούτε δάμε μπορώ να μείνω, ούτε αντέχω την κατάσταση άλλων να είμαι σε διάσταση. Θέλω να προχωρήσω με τη ζωή μου. Σε ρωτώ μόνο με το διαζύγιο μπορεί να γίνει. Κοίτα, αν προχωρήσεις με το διαζύγιο, δεν έχει πίσω γυρίσμα. Πίστεψέ με, δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Αλλά ξέρεις πόσους πελάτες έχω που φτάσαν στο διαζύγιο μόνο και μόνο μπορεί να πείσμα και ύστερα μετανιώσαν το. Εσύ που μας ζεις τώρα τελευταία νομίζεις ότι θέλω να πιάσω διαζύγιο που πείσμα. Εγώ μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει μέσα σας, εσύ ξέρεις. Εγώ απλώς παρατηρώ και σχολιάζω. Ναι, εγώ με τις γνώμες ότι πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στη ζωή μας. Όταν δύο άνθρωποι δεν τα πάνε καλά, να χωρίσουν και να μην μείνουν μαζί να πληγώνουν ένα τον άλλο. Μάλιστα. Συλλογιά, τι γνώμη έχεις? Συμφωνώ με την Μαρία. Ούτε εγώ θα μπορούσα να συγχωρέσω την απιστία. Ελένη μου, θέλω να υποσκάψω τη σχέση σου, αλλά είσαι σίγουρη ότι ο Νικόλας σου έλεγε την αλήθεια? Σχετικά για ποιο θέμα? Με την κοπέλα που είπε πως είναι εξάδελφη του. Τη Λουκία. Ναι, παπά, γιατί? Απλά ρωτώ. Παπά, γιατί το αμφισβητείς? Ξέρεις κάτι για μου λέεις? Όχι, αγάπη μου. Απλά, σαν γονιός έχω τις ανησυχίες. Παπά μου, με ανησυχείς, αφού εξήγησε μου. Α. Μάλιστα. Σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι το επίθετο του? Γιατί ρωτάς? Έγραφε η εφημερίδα προχθές κάτι για έναν νεαρό δικηγόρο, Νικόλας κάτι, διορτούμε να είναι ο ίδιος. Τι έγραφε? Ότι κέρδισε μια δίκη πολύ δύσκολη. Νικολάου, νομίζω ξαναείπες σου το. Ναι, αλλά είναι συγκράτησα το όνομα. Για το τον που έγραφε. Όχι, ήταν διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό το επίθετο. Πάντως, αργά ή γλύωρα να αρχίσουν να γράφουν και για τον Νικόλα. Είναι πολλά ικανός δικηγόρος. Ναι. Μπορεί να σε πείσει για τα πιο απίστευτα. Τον τώρα ήταν παιχτή ότι ψεύτης. Όχι, αγάπη μου. Παρεξήγησες με. Απλά, τούτο είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός καλού δικηγόρου. Αν μπορεί να πείσει το δικαστήριο. Πώς είσαι? Μια χαρά. Σκέφτομαι να μου να κάνω το απόγευμα. Από για φαΐνη ή από το. Αλλά μια γύρτες, άλλο απήξω εγκατάβλη. Αφού είσαι ακόμα όρεξη για χιούμορ, καλό είναι γι' αυτό. Μόνο ένα πρόβλημα όμως. Οι σκιοτύποι τα με αφήνουν να φτιάξω ούτε για αέρα. Αλλά να μου τους βγάλω εσένα. Εσύ τα κάνω εσείς. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Είπε ο Πινόκιο και μετά μεγάλωσε η μύτη. Ακόμα δεν του λέω να κάνουν. Βολεύει όμω η κατάσταση, α. Γιατί αν κόπω τη μέση είναι εγώ, δεν κινδυνεύει να μάθει κανένα τίποτε από ό,τι ξέρω. Αφού ανακατέβεσαι στα πόδια λάθο ανθρώπων. Πολλά λάθο, όπω φαίνεται. Τι σε κόφτει εσένα? Αυτό ο άνθρωπο δεν φταίει σε τίποτα. Απλά χώνει τη μύτη του εκεί που δεν πρέπει. Τα λάθο πληρώνεται. Ξέρεις κάποτε για το κοράνι της οργανώσεις σκοτώνονται και ατόι. Τούλμησα να το πειράξει εδώ. Εγίνες ευαίσθητος. Η γυναικούλα τους έκανε έτσι. Κόφω με τυρίνω έτσι. Όμορφη εγώ μένα. Σκοτώνεστε γίνοι. Πρόσεχε τη λύση, δεν σε παίρνει. Εσένα δεν σε παίρνει.
τίποτα, αφού είναι κατεβασμένα τα μούτρα σου. Βαρύτη κακό να ακούμε τα μισά πυρνούς στη μαμά. Δεν ξέρω τίποτα δεν παράγει το πιπονκ. Έχει δίκιο το παιδί. Αντρέα, γίνεται διαφορετικά και χώνεψε. Έθρο, βαρύτηκα, δεν μ' αρέσκει. Αυτό έπρεπε να το σκεφτεί η μάνα σας προτού φύγει. Όχι μόνο τον εαυτό της. Εσύ αν ίσως τη θες, δεν είσαι τι να κάνεις. Θα έβαζα πάνω απ' όλα τα παιδιά μου. Σκέφτω τι πόλεμο της εκάμετε για να μην αντέξεις εσύ την αφή που δα μέσα. Τι εννοείς τώρα, ότι φταίω εγώ? Εσύ ήσουν εναντίον της τόσα χρόνια και εσύ ήσουν υπεύθυνη για τους καυκάες τους. Δεν μπορεί να το πιστεύεις κάτι τέτοιο. Βέβαια και πιστεύω το γιατί έβλεπα σας. Εγώ δεν ήθελα να χωρίσουνε. Άμα μου πες στην καλή τώρα. Γιατί τούτον ήθελες εξ αρχής. Και εγώ είπα ότι ο παπάς είχε φιλενάδα και δεν έκαμε τίποτα για να τον σταματήσεις. Τώρα φταίω εγώ για τα λάθη του πατέρα σας. Σταματάτε! Βάρθηκα του να τσακώνεστε. Εν τούτο με χαλάσαν την οικογένειά μας. Πίσω με ευχαριστηθήκα. Δεν ξέρω τι κατάρα έπαιζε πάνω μας. Άντε ρε, ρε να μην μιλάς, έτσι αχαρείς. Τι γίνεται ρε, τι γίνεται. Πρώτο χωρισμός μου με τον Δημήτρη. Ύστερα τούτο με το αυτοκίνητο, τώρα εξαφάνιση του Μάρκου. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πέμουν τώρα στη Λαλούτζη την παροιμία, πέμουν τι. Ενός κακού μυριά έπονται. Ποτζίν. Αν πει και παίζει έναν κακό πάνω μας, ήουν όλα μαζί. Το θέμα είναι που είναι να τελειώσουν όμως. Γιατί σίγουρα έχει τέλος. Και να σπάσω το νου μου. Γιατί συμβαίνουν τούτα όλα. Ποιον προσπαθούν να πειράξουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γιατί τώρα εσύ πιστεύεις ότι για τούτα όλα υπάρχει κάποιος στόχος. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι τούτα όλα συνδέονται μεταξύ τους. Πώς. Λείπει μου ένα κομμάτι του puzzle που ζω να μου δώσει όλες τις απαντήσεις νομίζω. Πού να το βρεις, πες μου το και εμένα γιατί εγώ δεν. Ελπίζω μόνο να το έβρω πριν βρεθεί κανένας σκοτωμένος. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σκεφτείτε μια ιστορική προσωπικότητα που είναι η αγαπημένη σας και να γράψετε για αυτήν, περιγράφοντάς την και παραθέτοντας τους λόγους που είναι η αγαπημένη σας. Οποιαδήποτε, κύριε. Ναι, οποιαδήποτε. Από όλες τις εποχές. Από όλες, ναι. Ελλήναν ή παγκόσμια προσωπικότητα. Παγκόσμιας προσωπικότητας και φυσικά εννοείται ότι μπορεί να είναι είτε γυναίκα είτε άντρας. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι άλλο. Όχι, κύριε, είναι αυτό που εννοούσα. Αντί για πρόσωπο, να γράψουμε για μια ιστορική στιγμή που θα θέλαμε να ζήσουμε. Α, όχι, όχι, ας μην μπούμε σε αυτά. Περιοριστείτε σε ανθρώπους. Μπορεί κάποιος να μου δώσει έναν παράδειγμα. Ο Καποδίστριας, κύριε. Μάλιστα. Άλλο. Ο Λεωνίδας, κύριε. Ο Λεωνίδας, ναι. Που αν δεν έβλεπες στους 300, θα τον μπέρδευες με τον Αχιλλέα. Κύριε, είναι αλήθεια. Μπερδεύκω την τρία με τους 300. Τόσο μεγάλα. Εγώ, κύριε, ήβρα τρόπο να ξεχωρίζω. Στην τρία ο Αχιλλέας ήταν ο Μπρατ Πιτ. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Θέλω να κάνετε έρευνα. Δεν θέλω πελάρες του τύπου αγαπημένου προσωπικότητα είναι η Lady Gaga γιατί είναι διάδοχος της Μαντόνα. Δεν θέλω έτσι πράγματα. Κυρία Μαξ, θέλετε τη Lady Gaga. Μπράβο. Είναι κάποια τραγούδια της αρέσει στο Σούπερμαν. Φίλιππε, εσύ κρύφω ότι ανησυχώ πολλά για τον Μάρκο. Κατάφερε να ασχολούμαστε όλοι πάλι μαζί του. Έκαμε το επίτηδες. Προσπαθούσε να αποδείξει ότι... Ότι τι. Για το καλό νουλό μας που προσπαθούσε. Α, καλά. Ενεκατώνετουν για μέ που δεν τον εσπέρνα. Τι εθέλαν που τον αχαμάκιν και πιάσαν τον, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ που ξέρεις τόσο κόσμο, μίλησες με κανένα. Με ένα φίλο μου αστυνομικό. Τι είναι που σου είπε, έμαθαν κανένα νέο. Τίποτε ακόμα. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Όσο μου περνούν οι μέρες, αγχώνομαι παραπάνω. Πάντως είναι πολλά περίεργη υπόθεση, ρε Γαβριέλα. Αν ήταν απαγωγή, θα έρχουν να ζητήσουν λίτρα. Περνά από τον νου σου ότι μπορεί να τον σκοτώσα. Μα ποιοι. Ναι. Βέβαια περνά από τον νου μου. Όχι, μια πολλές φορές που το σκέφτηκα. Αλλά ποιοι. Πού επίεντε μπλέχτηκε πάλι του. Φίλιππε, να σου μιλήσω ανοιχτά. Να σου πω ότι ξέρω και σε παρακαλώ, θέλω να με βοηθήσεις αν μου διαφεύγει κάτι λόγω της ταραχής μου. Ξέρεις κάτι παραπάνω? Κάτι ξέρω. Να σου τα πω όλα.
μπορούσες να με σκοτώσεις πραγματικά. Δεν του ήτερα. Αλλά μην παίζεις με αντοχές μας. Κάποτε ξεκινήσαμε μαζί σαν αδέρφια. Ναι, αλλά εσύ μας απαρνητικές. Οι παιδί είμαστε ευαίσθητα παιδιά. Μας πληγώνει η απόρριψη. Έφυγα γιατί ξεκινήσαμε στην οργάνωση με ιδανικά. Και καταντήσαμε δολοφόνοι. Ξέρεις πως κάθε επανάσταση μπορεί να έχει νεκρούς. Και δεν τιμάμαι να έχεις πρόβλημα με αυτό. Ήμασταν παιδιά 20 χρονών. Θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Είχαμε πει πολλά. Θέλαμε να πολεμήσουμε το άδικο, όχι τα λεφτά μας. Όχι σκοτωμούς για λεφτά. Δεν χρειάζεται οργάνωση. Αυτά σας λένε και τα τρώτε. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί τώρα από πάνω τα χρειάζονται. Να πλένεις στόμα σου όταν μιλάς για τον αρχηγό. Ακόμα το πιστεύετε? Σας έχει κάνει πλήση εγκεφάλου. Έφερες τα λεφτά? Κάποτε θα αλλάζαμε τον κόσμο μαζί. Πιστέψαμε σε κάποια ιδανικά. Συγκινήθηκα τώρα. Ξεχάσατε όσα περάσαμε μαζί. Αρκετά με το μέλλον. Αν θέλεις να ζήσεις το παλικαράκι, να δώσεις 100.000 ευρώ. Πόσα? 100.000 ευρώ, ούτε ένα ευρώ λιγότερο. Μπορεί να σας δίνουν Τετάρτη στις 5. Θα ήταν καλό να έχετε μαζί σας και το συνομικό κοράφημα. Ωραία, θα σημειώσω το ραντεβού και αν υπάρξει οποιαδήποτε ακύρωση θα σας το πείσω να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Άντε. Κλάψουμε. Μαρία. Έλα. Είσαι καλά, Μαρία μου? Ναι. Κι εγώ. Πραγματικά κι εγώ. Τώρα είμαι πιο καλά που με πιες. Θέλω να μιλήσουμε. Καλό. Πού θέλεις, όποτε θέλεις. Σήμερα το απόγευμα τι κάνεις? Θα είμαι στη διάθεσή σου. Να βρεθούμε στον Γκλώρια. Μαρία μου, δεν μπορώ να φύγω από την καφετέρια. Λείπει ο Μάρκος. Δεν μπορεί να έρθεις εσύ, δαμέ. Να μιλήσουμε ή να φοράς να παίρνεις παραγγελίες? Όχι, Μαρία μου. Θα είμαι ούλος δικός σου. Μπα, αποφάσισες να αλλάξεις το ράτσο να πάει? Μαρία, πάντα ξέρεις εσένα. Καλά, καλά. Να τα πούμε το απόγευμα. Γεια. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Λοιπόν, αποφάσισα το. Εάν δεν μου φέρει τα λεφτά, θα αποσύρω τις κατηγορίες. Κάνει που διαλύεται η οικογένειά του. Θέλεις να μου κάνεις τέρψεις και οικονομικά. Ας πρόσεχε, Ελένη. Είσαι πολλά σκληρή. Ελένη μου, τούτο λες το εσύ. Που είσαι στον παπά σου, μοιάζει δίπλα σου, μας υποστηρίζει. Εγώ είμαι πάντα μόνη μου. Αν δεν φροντίσω εγώ τον εαυτό μου, δεν το κάνει κανένας. Διότι μου πιστεύεις ότι με τον τρόπο φροντίζεις τον εαυτό σου? Παίζεις με τη φωτιά. Πρέπει να ρισκάρεις κάποια πράγματα, ναι. Παρατραβάς το. Ελένη, τσίνος με έδερε. Με μου μιλάς σαν να είμαι εγώ η κατηγορουμένη. Δεν είπα ότι είναι φταίει. Αλλά αν δεν έπλεγες που την αρχή μαζί, δεν θα φτάνε να δάμε τα πράγματα. Ναι, αν. Και με έναν η γιαγιά μου είχε τροχούς, ήταν να την εφώνας από δειλάτων. Δεν καταλάβεις. Ω, Ελένη μου. Εν εσύ πον καταλάβεις. Γιατί εσύ ήσουν πάντα προστατευόμενη. Δεν είδες ποτέ την άσχημη, τη δύσκολη πλευρά της ζωής. Εγώ αν την είδα νιώβη, που ήμουν ένα χρόνο πάνω στο ένα πυρικό καροτσάκι. Που πεθάνε η μαμά μου όταν ήμουν ακόμα μωρό. Ωρε, Ελένη. Έτσι να κάτσουμε το να μετρήσουμε τις δυστυχίες μας, να δούμε ποιες είναι πιο πολλές. Η κάθε μια, σύμφωνα με τις εμπειρίες της και το νου της, κάνει τις επιλογές της. Τέλος. Έλα, Πέτρο μου. Ο Σταύρος είμαι. Ο Σταύρος Φιλίππου. Τι κάνεις? Πάει πολύ καιρό, σίγουρα. Μια χαρά. Πέτρο, ήθελα να σε δω. Έχω μερικά πράγματα να σε ρωτήσω. Εσύ είσαι χρόνια στους νομικούς κύκλους. Στο δικηγορικό γραφείο είσαι στο ακόμα, έτσι? Ωραία. Είναι εύκολο να έρθεις το απόγευμα για έναν καφέ από το σπίτι? Για να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Όπως πάντα. Γεια σου. Σταύρο. Ναι, Άννα. Σταύρο, έχεις τίποτα νεότερα? Για ποιο θέμα? Μα δεν τα μάθες. Να μάθω τι? Εξαφανίστηκε ο Μάρκος. Ήταν λες εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε, Σταύρο. Δεν ξέρει κανένας που είναι, αφού έδωσαν και την υπόθεση στην αστυνομία. Κάτσε μισό λεπτό, ρε Άννα. Πώς η αστυνομία δεν βρει τίποτε? Τίποτε, Σταύρο. Είναι πολλά μυστήρια του υπόθεση. Αγωνιάζει η Γαβριέλα μου, ξέρεις, είναι ο παπάς του γιού της. Άκουσε το κουδούνι, τέλος πάντων. Να μέσα σε καθυστερώ, άλλο να τα πούμε αργότερα, Σταύρο. Πρέπει να πάω εγώ στην τάξη. Ήμαρτος σου, κύριε, ήμαρτος σου, άλλο μπαλέζει αυτό. Μάρκος προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Δημήτρης είναι εκείνος που παρουσιάζεται τον ότι ήταν. Και γιατί τον εκράταν ο πόνος τον Μάρκο να αποδείξει έτσι πράγμα για τον Δημήτρη? Ενε κατάλαβες. Έθελε τη Ρένα πίσω. Α, και πίστευκε ότι για να κερδίσει τη Ρένα πρέπει να σύρει λάσπη μπας στον Δημήτρη. Όχι λάσπη, ήβρε στοιχεία. Και τούτον μπορώ να σου το αποδείξω εγώ. Τι είναι τα στοιχεία δηλαδή? Όταν ένας άνθρωπος έχει δυο ονόματα, σημαίνει ότι θέλει να κρύψει κάτι. Και τι να κρύψει, ρε Γαβριέλ? Καλά, η Ρένα, η κόρη μου, είπε μου για τα δυο ονόματα, αλλά... Εγώ είδα και το διαβατήριο. Διαβατήριο? Πού το είδες το διαβατήριο? Έδειξε μου το ο Μάρκος. Όπως επίσης ξέρουμε και για έναν αριθμό που έπιανε στην Αθήνα, σε ασυνήθιστες ώρες. Τι είναι το αριθμό, εσύ αν του δώσω? Μιας κοπέλας. Όταν την ερωτήσαν την κοπέλα που είναι ο Κωνσταντίνος, όχι ο Δημήτρης, απάντησε τους ότι είναι στην Κύπρο για δουλειές. Άρα, η κοπέλα ξέρει τον ως Κωνσταντίνο. Έτσι ο Κωνσταντίνος. Είδες ο Κωνσταντίνος. Έκανε διπλή ζωή κανονικά ο Κωνσταντίνος. Μου ακούστηκε για μάνα του. Ήταν νεαρή κοπέλα. Δεν σε ακούστηκε. Πού είπα εγώ. Άκουσες εσύ τη φωνή. Πού άκουσες εσύ τη φωνή? Εγώ την έπιασα. Μάλιστα. Εσύ. Εσύ εννοείς εσύ? Ναι, εγώ την έπιασα. Έδωσε μου τον αριθμό ο Μάρκος. Και από πότε ο Μάρκος παίζει το Sherlock Holmes? Μεγάλη ιστορία. Πολλά ωραία. Ο ένας σε περίπεσε με μέσα στα μάτια μου και εσείς έκαμνετε τους detective πίσω από τη ράση μου. Πάρα πολλά ωραία. Εν έχουν σημασία τώρα τούτα, Φίλιππε. Σημασία έχει να βρεθεί ο Μάρκος. Και για να βρεθεί ο Μάρκος πρέπει να βρούμε τον Γκρίκο που τα συνδέει τούτα όλα μαζί του. Πάντως, αν ξέρεις κάτι, πρέπει να το πεις στην αστυνομία, Άλεξ. Δες καλά, ρε Κατερίνα, πού να ξέρω εγώ που είναι ο Μάρκος? Δηλαδή, δεν έχεις... Δεν έχεις την παραμικρή ιδέα, δηλαδή? Όχι, βέβαια. Περίεργο. Γιατί? Περίεργο γιατί εσύ είσαι μπλεγμένος με τον Δημήτρη, Άλεξ. Και ο Μάρκος προσπαθούσε να μαζέψει πληροφορίες για τη ζωή του Δημήτρη πριν να εξαφανιστεί. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επανακολουθούσε τον, θέλεις να πεις? Τέλος πάντων, τώρα. Όχι, δεν τέλος πάντων, Κατερίνα. Όταν ανακατεύεσαι μέσα στις ξένες υποθέσεις, ποτέ δεν ξέρεις που να σε βγάλει. Ωραία, τι θέλεις να μου πεις τώρα, ρε Άλεξ, ότι καλά να πάθει? Όχι, of course not, δεν τον που λέω. Τότε? Απλά δεν ήξερε το ρίσκο που πήρε. Ωραία, ποιο είναι το ρίσκο δηλαδή που επήρε? Πες μου, γιατί μιλάς σαν να ξέρεις. Τίποτα δεν ήξερα. Γιατί ρωτάς το φίλο σου τον Δημήτρη τότε να μας πει? Γιατί σου το ξαναλέω, ο Μάρκος προσπαθούσε να μάθει πληροφορίες για τη ζωή του Δημήτρη πριν να εξαφανιστεί. Μήπως κρύβεται ο Δημήτρης πίσω από τούτη την απαγωγή? No, no, no way. Αυτό δεν συμβαίνει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος, θέλω να καταλάβω. Εξήγα μου, πώς είσαι τόσο σίγουρος? Γιατί για να ξέρεις ότι δεν είναι ο Δημήτρης, σημαίνει ότι γνωρίζεις πολύ καλά ποιος είναι ο μυστηριώδης κύριος Δημήτρης. Έτσι, Άλεξ? Έχεις μεγάλη φαντασία, Κατερίνα. Ναι, όμως κοίτα, τουλάχιστον εγώ δεν τη χρησιμοποιώ για να φτιάχνω παραμυθάκια όπως κάποιοι άλλοι. Ωραία. Θα πάρω τα λεφτά να αφήσετε τον Μάρκο ελεύθερο. Πολύ ενδιαφέρον για τον τύπο. Δεν φταίει σε τίποτα αυτός. Έλα αύριο με ένα χαρτοφύλακα. Να είναι δεσμίδες το 50 ευρώ. Όχι έτσι. Θα τα παραδώσω εγώ κατευθείαν στον αρχηγό. Αυτοπροσώπως. Δεν οχλούμε ο αρχηγό για μικρό πράγματα. Τότε δεν θα πάρετε τίποτα. Μην πέσεις με κεφάλι σου. Ο αρχηγός θέλει χρήμα. Δεν θέλει άλλο ένα πτώμα. Πεθαμένος δεν του χρησιμεύω σε τίποτα. Δεν θα έρθει από Ελλάδα για να δει εσένα. Θα πάω να το βρω εγώ. Ακόμα και στην άκρη του κόσμου να είναι, θα πάω.
τύπο, τι λέτε? Να το ρωτήσουμε. Έχει κάποια αναξία για εσάς η ανθρώπινη ζωή? Τι? Φυσικά έχει, μα τι λες ρε Κατερίνα? Ωραία, τι κάνει τότε ο Δημήτρης στον Μάρκο? Η Μαρία αγαπάμε. Εντάξει, θύμωσε με την κουβέντα με την Νιώβη, αλλά τώρα απόμεινε μόνη της και σκέφτηκε το. Μάλλον πρέπει να της έλειψα. Ω, νομίζεις? Ήβραν και τον αριθμό που έπιανε κάθε νύχτα τηλέφωνο τούτος. Ήβραν ποιο είναι? Πιάσαν τηλέφωνο και απάντησε το μια γυναίκα. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πού είσαι εσύ, πας, κόρη? Θα δεις που είναι, παπά. Θα δεις. Ποιος ήταν? Πιάσαμε για μια αντικατάσταση. Μπράβο, είδες. Ναι, για μια κοπέλα που μπορεί να γεννήσει. Κάτι. Να πάει πριν κυρεμήσει. Τούτο είναι ένα κάμα, δεν το άκουσα. Πειράζεσαι. Mm. Πότε αρχίζεις? Αύριο. Αν να πάει στο στόμα του Λύκου. Έχω κλείσει ήδη συνάντηση. Αποκλείεται. No way, θα σε αφήσω. Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και τι είναι να του πεις? Θα τους δώσω τα λεφτά, αλλά με τους δικούς μου όρους. Και ποιος σου εγγύεται ότι να στραφείς πίσω όταν είμαι ζωντανός? Κανείς. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον Μάρκο έτσι. Πήρα κάποιες αποφάσεις και γι' αυτό είμαι εδώ. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, πέ μου. Όποιους όρους θέλεις, βάλ μου. Εγώ θα τους δεχτώ πριν καν τους ακούσω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Φτάνει να είμαι μαζί σου, Μαρία. Σοφοκλή. Μαρία, θέλω σε πίσω. Με μου λαλείς ψέματα εμένα. Αρκετά. Εφλόμασες τους Μασούλους μες στο ψέμα, καταλαβαίνεις το? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Θέλω την αλήθεια, Κωνσταντίνε.